Αθηνά Πόταρη. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε εδώ, δίπλα στο ναό του Ποσειδώνα, για να συζητήσουμε για την αγάπη. Και κάτι που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος είναι ότι και ο Ποσειδώνας, που τον έχουμε συνδυάσει με την Τρίαινα και τη θαλασσοτοραχή, είναι και αυτός θεός της αγάπης. Ναι, ακριβώς. Ο Ποσειδώνας στην παράδοσή μας συμβολίζει την ανώτερη οκτάβα, όπως λέμε, της αγάπης, δηλαδή της αγάπης που είναι η συνεκτική ουσία, η συνεκτική δύναμη του σύμπαντος. Εξού και γιατί ο Ποσειδώνας κυβερνάει τα ύδατα. Τα ύδατα συμβολίζουν αυτό που λένε και οι σύγχρονοι επιστήμονες τον κοσμικό ωκεανό. Αυτό που έλεγαν οι δικοί μας κοσμολόγοι, οι σύγχρονοι κοσμολόγοι, λένε ο ενεργειακός χυλός, ο ωκεανός του σύμπαντος. Αυτό είναι η θάλασσα του Ποσειδώνα. Το ψι που κρατάει, η τρίαινα είναι το ψι της ψυχής. Πώς οι ψυχές ταξιδεύουν στο σύμπαν, μέσα στον ωκεανό που τα ενώνει όλα και τα συνέχει όλα. Και αυτό ακριβώς είναι η αγάπη για τους Έλληνες στην κοσμολογική της έκφανση. Η συνεκτική δύναμη του σύμπαντος, αυτό που και οι προσωκρατικοί αποκαλούσαν φιλότητα. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό? Κοσμολογικά. Βλέπουμε το σύμπαν να αποτελείται από μυριάδες μορφές ζωής. Μυριάδες γαλαξίες, μυριάδες άστρα, μυριάδες όντα. Τι είναι αυτό που, ενώ υπάρχουν τόσες διαφορετικές διαστάσεις και τόσα διαφορετικά όντα, και τώρα μιλάμε μόνο για το αισθητό σύμπαν, που να πάμε και στο νοητό, που έχουμε κόσμους των ιδεών, σύμφωνα με την αρχαία μας παράδοση, που έχουμε κόσμους που κατοικούν συνειδήσεις. Όλη λοιπόν αυτή η πολυμορφία και ποικιλομορφία του σύμπαντος, πώς συγκρατιέται σε ένα πράγμα, σε αυτό που λέμε συν-παν. Ποιο είναι αυτό το συν που κάνει το παν να είναι συν-παν, σύμπαν, να είναι κόσμιος επίσης αυτός ο κόσμος, να είναι κόσμιο αυτό το σύμπαν, δηλαδή το κόσμημα, να είναι όμορφο, να είναι ένα κόσμημα, να διέπεται από αρμονία και από νομοτέλεια. Τι είναι αυτό που τα συνέχει λοιπόν όλα αυτά τα τόσο διαφορετικά στοιχεία και τόσες διαφορετικές διαστάσεις και όντα αυτής της ζωής, αυτού του μυστηρίου της ζωής. Ένας αστροφυσικός θα το εξηγούσε με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Θα σου έλεγε ότι υπάρχει μια συνεκτική δύναμη, μια ελκτική δύναμη του σύμπαντος. Γι' αυτό και όταν πάμε στους προσωκρατικούς, θα δούμε την έννοια, ειδικά στον Εμπεδοκλή, θα το έχεις ακούσει, την έννοια της φιλότητος. Που λέει ότι όλα στο σύμπαν κυβερνούνται από δύο δυνάμεις, της έλξης, αυτό που αποκαλούν οι σύγχρονοι φυσικοί νόμο της έλξης, και της απόθεσης. Τι είναι αυτό που αποκαλούμε εμείς οι άνθρωποι έλξη, τι είναι αυτό που αποκαλούμε δύναμη που μας φέρνει κοντά και μας συνενώνει? Φιλότητα, αγάπη ή έρωτας. Άρα όταν ίσως λίγο πιο ποιητικά θα κοιτάξουμε το σύμπαν και θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε ποια είναι αυτή η δύναμη που συγκρατά το παν σε ένα, θα το αποκαλέσουμε αγάπη ή φιλότητα, κοσμική φιλότητα ή έρωτα, που στους αρχαίους δεν έχει την ίδια σημασία, δηλαδή της σωματικής έλξης, με τον τρόπο δηλαδή που χρησιμοποιούμε την έννοια στις μέρες μας. Αλλά ο έρωτας είναι η ορμή προς την ένωση. Η αγάπη είναι η πληρότητα της αναγνώρισης της ένωσης. Μια ένωση η οποία μπορεί να λάβει διάφορες διαστάσεις, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό και όταν πάμε στο συμπόσιο, η δασκάλα του Σωκράτη Διοτίμα, και αν μου επιτρέψει μια μικρή παρένθεση, είναι συγκλονιστικό το συμπόσιο γιατί είναι το μοναδικό σωσμένο κείμενο στο οποίο βλέπουμε μια γυναίκα δασκάλα να διδάσκει και μας παραθέτει ο Πλάτωνας τα λόγια της. Οπότε είναι σαν να συμμετέχει και αυτή σε αυτό το συμπόσιο σπίτι του Αγάθωνα. Διδάσκει το Σωκράτη ότι αυτό που λέμε έρωτας είναι η έλξη της ψυχής μας, αυτή δηλαδή η ορμητική κίνηση προς το να αναγνωρίσουμε αυτή τη συμπαντική ενότητα ή φιλότητα, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ένα με τα πάντα. Και αυτός ο έρωτας, αυτή η εσροή, από εκεί ετυμολογείται κιόλας, κοίτα, έρος, ερ-ως, εσ-ρος, ροή, ορμητική. Μας κινεί σε 7 διαφορετικά επίπεδα έρωτα, λέει. Δηλαδή δεν είναι μόνο διαπροσωπικός έρωτας, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Η έλξη δηλαδή που νιώθουμε σωματική ή η ψυχική. Αμέσως μετά, αυτή η εγγενή σύμφυτη, την αποκαλούν πλατωνική, σύμφυτη δύναμη της ψυχής μας, σύμφυτη ουσία της ψυχής μας που είναι ο έρωτας, μας οδηγεί σε ανώτερα κράσπεδα έκφρασης. Όπως είναι, που αναφέραμε πριν, ο πολιτικός έρωτας. Ο πολιτικός έρωτας. Ο πολιτικός έρωτας. Να, ένας όρος που δεν έχω ξανακούσει. Έρος πολιτικός. Δηλαδή? για να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε, για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τη συνείδησή μας, για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτό που όλοι οι άνθρωποι αναζητούμε, που είναι η ευδαιμονία, η πληρότητα και η ελευθερία, χρειάζεται, διδάσκει Διοτίμα, να ανοίξουμε τον εαυτό μας πέρα από αυτή την στροφορμή που έχουμε γύρω από το εγώ μας, γύρω από την προσωπικότητά μας, γύρω από τα μόνοτα της ζωής μας, να αρχίζουμε να ανοίγουμε λίγο-λίγο τον εαυτό μας προς το σύμπαν. Και φυσικά το πρώτο άνοιγμα που κάνουμε ως άνθρωποι είναι να αγαπήσουμε έναν άλλον άνθρωπο ή να αγαπήσουμε την οικογένειά μας. Αυτό μας ανοίγει σε έναν τρόπο ζωής όχι πια τόσο ηλιστικό και εγωιστικό, σε έναν τρόπο ζωής που νοιάζεται και για τους άλλους γύρω μας. Πάβουμε να είμαστε ιδιώτες, όπως λέγανε οι αρχαίοι, να ιδιωτεύουμε. Και που είχε αρνητική έννοια. Που είχε αρνητική έννοια στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα είναι θετική, κάτι λέει αυτό. Ναι. Ο ιδιώτης σήμαινε αυτός που ασχολείται μόνο με τον εαυτό του, τόσο εγωιστικά που κοιτάει μόνο το συμφέρον του, που χάνει την αξία του ως άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν μετέχει στο μεγαλείο της ανθρώπινης φύσης που θα μπορούσε να μετέχει αν νοιαζόταν και για τους άλλους. Και μάλιστα το όρισαν έξυπνα, θα έλεγα, οι Αγγλοσάξονες, βενζόμενοι ότι από εμάς, idiot. Ακριβώς. Ακριβώς, που και στην αρχαιότητα ο όρος ιδιώτης σήμαινε αυτό που αργότερα οι Αγγλοσάξονες αποκάλεσαν idiot. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά, έχεις μια βλάβη. Ο βλαμμένος. Έχεις μια βλάβη, κάτι δεν πάει καλά, αν δεν μπορείς να αναγνωρίσεις ότι είσαι ένα συλλογικό όν. Αυτό δεν έλεγε και ο Αριστοτέλης, είμαστε όντα πολιτικά. Είσαι πρώτα συλλογικός και μετά ατομικός. Άρα ο έρωτας ο διαπροσωπικός μας ανοίγει ως ένα σημείο. Αυτός είναι και ο τέταρτος αναβαθμός Διοτίμας. Αλλά μετά χρειάζεται να κάνεις και έναν ακόμη αναβαθμό και να πάψεις να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου ή και με τους οικείους σου. Πολύ ωραίο στάδιο, αλλά δεν αρκεί. Και να αρχίσεις να ερωτεύεσαι, και είναι συγκλονιστικό ότι το θέτουν έτσι, να ερωτεύεσαι τις αξίες, τις ανθρώπινες αξίες, να ερωτεύεσαι τους θεσμούς της πόλης σου και να ερωτεύεσαι ακόμη και τους νόμους της πολιτείας σου. Γιατί οι νόμοι, όταν είναι καλοί και αγαθοί, σε εθίζουν, έλεγε ο Αριστοτέλης, σου δίνουν δηλαδή επαναληπτικά μοτίβα συμπεριφοράς. Αυτό είναι ο νόμος. Κάτι που επαναλαμβάνουμε ως συμπεριφορά, σε εθίζουν σε τρόπους συμπεριφοράς που μπορούν να σε οδηγήσουν στην ενότητα, την πληρότητα και την ευδαιμονία που φύση ως άνθρωποι αναζητούμε. Αυτό... αν οι νόμοι είναι καλοί. Ακριβώς. Τις αξίες όμως αυτές που αναφέρετε, ποιος τις ορίζει? Ο νομοθέτης. Που γι' αυτό το λόγο χρειάζεται, αυτό το λέει και ο Σωκράτης και ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, να είναι σοφός για να δημιουργεί ερωτεύσιμους νόμους. Εράσμιους νόμους. Τις αξίες? Τις αξίες τις ορίζει επίσης στην ελληνική μας παράδοση ο νομοθέτης, ο πολιτικός, αλλά και ο φιλόσοφος, δηλαδή ο παιδαγωγός. Που στην πραγματικότητα δεν τις ορίζουν εκείνοι, δεν τις βγάζουν από το κεφάλι τους, δεν τις εφευρίσκουν. Αλλά στρέφουν το βλέμμα στο σύμπαν, μελετούν τη φύση, μελετούν τους νόμους του κόσμου και του σύμπαντος και τους μεταγράφουν με έναν τρόπο ανθρωπιστικό και ηθικό που μπορούμε να τον προσεγγίσουμε εμείς ως άνθρωποι στην καθημερινότητά μας, στις πολιτείες μας και στις κοινωνίες μας. Γιατί κάποιος όμως, ο οποίος έχει στόχο την ευδαιμονία, όπως είπατε, αυτή είναι η τελείωση όλων μας, αυτό θέλουμε, μπορεί να νιώθει ευδαίμον με το να έχει τα υλικά αγαθά που θέλει, ένα σπίτι με θέατρο του Νότου Ποσειδώνα και ίσως αυτά τα οποία τον καλύπτουν τον ίδιο, αλλά να του λείπει αγάπη. Αυτός δεν θα κατακτήσει την ευδαιμονία για τον δικό του εσωτερικό κόσμο? Πολύ ωραία. Όχι. Αυτός ο άνθρωπος που τα έχει όλα αυτά, αλλά δεν έχει αναγνωρίσει τη φύση του, δεν έχει βρει την αιστεία που λέμε στο κέντρο της ψυχής του, δεν έχει καλλιεργήσει την αγάπη που θα τον ανοίξει από το ιδιωτικό στο πολιτικό και από το πολιτικό στο συμπαντικό, δεν έχει αναγνωρίσει την ενότητα των πάντων, δεν μπορεί ποτέ να νιώσει την ευδαιμονία. Μπορεί να νιώσει ευτυχία με όλα αυτά που περιγράφεις. Δηλαδή, για λίγο η τύχη του να είναι καλή. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η τύχη είναι ένας τροχός που μεταβάλλεται. Οπότε πολύ εύκολα αυτή η ευτυχία, επειδή είναι παροδική, μπορεί να οδηγήσει σε δυστυχία. Άρα, ακόμη κι αν εκπληρώσουμε αυτά τα αιτήματα που λες, τα πιο ηλιστικά ή τα πιο ιδιωτικά, αυτά τα αιτήματα, ακόμα κι αν εκπληρωθούν, δεν θα φέρουν τη μόνιμη κατάσταση της ενότητας και της ευδαιμονίας που όλοι αναζητούμε. Άρα, κοίτα πώς το έχει θέσει η φύση, με τέτοιο σοφό τρόπο που να μην μπορούμε να βρούμε την ευδαιμονία παρά μόνο ακολουθώντας τους ίδιους τους νόμους της. Τι σύμβουλες θα δίνατε σε κάποιον ο οποίος αναζητά την ερμηνεία αυτών των νόμων ώστε να επιτύχει την ευδαιμονία? Να γνωρίσει τον εαυτό του. Γνώθησε αυτόν. Γνώθησε αυτόν. Να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Γιατί όταν μεταστρέφουμε, όπως λέει ο Σωκράτης, τον οφθαλμό της ψυχής, την εστίασή μας από έξω, το τι συμβαίνει έξω, τι συμβαίνει στην ύλη, τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι συμβαίνει στους γείτονες, προς τα μέσα και αρχίζουμε να μελετούμε και να αναζητάμε και να ρωτάμε ποιος είμαι. Όπως έλεγε μια αγαπημένη μας δασκάλα, ο έρωτας της ερωτήσεως θα μας οδηγήσει στο άπαν της απαντήσεως. Καθώς ρωτάς, καθόλου τυχαία η λέξη ερώτηση έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη έρωτας και έρευνα. Καθώς ρωτάς, ανοίγεις μέσα σου ένα χώρο που σε οδηγεί σε μια αναγνώριση της ψυχής σου. Αναγνωρίζεις δηλαδή ποιος είσαι πέρα από την προσωπικότητα και το σώμα που έχεις, αρχίζεις να γνωρίζεις την ψυχή σου. Και εν καιρό αρχίζεις να αναγνωρίζεις το νου σου ή αυτό που λέμε τη συνείδηση, τη συνείδησή σου. Και καθώς μελετάς τη συνείδησή σου και λες ποιος είμαι, ποια είναι αυτή η συνείδηση με την οποία συνειδητοποιώ και βιώνω το σύμπαν, αρχίζεις να γεύεσαι, να αναγνωρίζεις ότι αυτή η συνείδηση, όπως έλεγε ο Ηράκλειτος, δεν είναι δικιά σου. Δεν είναι κλεισμένη σε ένα κουτάκι που λέγεται Αθηνά, που λέγεται Σωτήρης, που λέγεται Γιάννης, που λέγεται Γιώργος. Αλλά αυτή η συνείδηση είναι μία και κοινή. Όσοι κοιμούνται, έλεγε ο Ηράκλειτος, νομίζουν ότι ο καθένας έχει τη δική του συνείδηση, τη δική του φρόνηση. Όποιος ξυπνάει, αναγνωρίζει ότι ο λόγος, το έλογο στοιχείο μέσα μας, είναι ένας και κοινός. Και υπάρχει ένα άλλο όνομα, από εκεί αρχίσαμε στο τι, που περιγράφει αυτό το ένα και το κοινό, αυτή την κοσμική ενότητα. Και αυτό το όνομα είναι η αγάπη. Αναγνωρίζεις λοιπόν ότι το πνεύμα σου, η συνείδησή σου, και αυτό παρεπτόντως το αποδεικνύει και η σύγχρονη φυσική. Αποδεικνύει ότι η συνείδηση είναι μία και κοινή. Πώς το αποδεικνύει αυτό? Το αποδεικνύει μέσω πειραμάτων, μέσω μελετών. Υπάρχει ένας τεράστιος. Η μηχανική μιλάει γι' αυτό. Ναι, υπάρχει ένας τεράστιος αναδυόμενος κλάδος αυτή τη στιγμή μεταξύ κοσμολόγων και φυσικών και φιλοσόφων που μελετούν ακριβώς αυτό το φαινόμενο της συλλογικής συνείδησης, αυτό που αρχαίοι μόνο πρόγονοι το γνώριζαν και το αποκαλούσαν συμπαντικός νους ή αλλιώς Δίας. Ο συμπαντικός νους, ο οποίος λοιπόν ακόμα και αν εκδηλώνεται μέσα από πολλές μορφές και από πολλές διαφορετικές συνειδήσεις, εν τέλει όλες αυτές οι μορφές, όλα αυτά τα σύμπαντα και οι γαλαξίες, οι αστερισμοί, όλες οι συνειδήσεις συνέχονται σε μία συνείδηση. Και αυτή η επίγνωση της ενότητας του σύμπαντος αλλά και του εαυτού μας ονομάζεται εκπλήρωση ή αναγνώριση της αγάπης. Άρα το γνώθις αυτόν σε οδηγεί σε μια κατάσταση φιλότητος που οδηγεί και τους δελφικούς μας μύστες και φιλοσόφους, τον Πρόκλο, τους νεοπλατωνικούς προσοκρατικούς, όπου και αν γυρίσουμε το βλέμμα μας, να μας πούνε να φιλείς τα πάντα, να αγαπάς τα πάντα, να φιλοφρονείς τους πάντες, δηλαδή να αγαπάς και να δίνεις καλό λόγο στα πάντα και στους πάντες. Να σκέφτεσαι καλά, να σκέφτεσαι αγαθές, να έχεις αγαθούς λογισμούς για τα πάντα, να αγαπάς συναισθηματικά τα πάντα, να βοηθείς τους πάντες, να τους βοηθείς, όπως έλεγε ο Μάρκος Αυρίλιος, που ήταν και πολιτικός, ήταν αυτοκράτορας. Έλεγε μην αγανακτείς με τους ανθρώπους, μην τους μάχεσαι, αποδέξου τους και βρες έναν τρόπο να τους βοηθήσεις και να τους διδάξεις, ακόμα και αν σου κάνουν κάτι κακό, βρες έναν τρόπο να τους βοηθήσεις και μέσω της αγάπης που θα δείξεις προς αυτούς, να τους διδάξεις τον δρόμο προς την αρετή και την ευδαιμονία. Άρα αγάπη στα λόγια, αγάπη στις σκέψεις, αγάπη στο συναίσθημα, αγάπη στις πράξεις. Αυτός είναι ο δρόμος προς την φιλοσοφία, προς την ευδαιμονία και αυτός είναι και ο φυσικός τρόπος του φιλοσόφου ή του ανθρώπου που αναγνώρισε ότι η συνείδησή μας είναι μία και κοινή. Γι' αυτό και ρώτησαν ένα δάσκαλο. Πες μας, δάσκαλε, ποιος είναι ο κώδικας της ηθικής? Πώς μπορώ να είμαι ένας ηθικός άνθρωπος? Πώς να συμπεριφέρομαι στους άλλους για να είμαι ηθικός άνθρωπος? Και του απάντησε ο δάσκαλος. Ο ηθικός κώδικας να συμπεριφέρεσαι στους άλλους, ώστε να είσαι ενάρετος, είναι ο εξής. Δεν υπάρχουν άλλοι. Να τα βλέπεις όλα ως ένα τον άλλον, εγώ εσένα, εσύ εμένα, σαν να είναι ο εαυτός μας, έτσι. Ακριβώς. Άρα πώς θα σου συμπεριφερθώ, αν αναγνωρίζω ότι ο εαυτός μας είναι κοινός. Μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, να το πω πιο εξυγχρονισμένα. Ναι. Και ακόμη θα προσθέσουν οι Έλληνες όμως αυτό, όχι απλά μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν σου κάνουν, να ευεργετείς και να αγαπάς και να βοηθάς τον άλλον. Όπως ακριβώς μία μητέρα βοηθάει και αγαπάει τα παιδιά της. Αυτό είναι το μέτρο της αγάπης για τους Έλληνες, να συμπεριφέρεσαι στα πάντα σαν να είναι οικείοι σου. Γιατί ένας είναι ο μεγάλος οίκος, το σύμπαν. Και να γίνεται αυτό λοιπόν με ανιδιοτέλεια. Ναι, με ανιδιοτέλεια.